Γεια σας και καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα legit indie εδώ πέρα στο κανάλι Συμφάντασμα. Σήμερα θα δούμε ένα παιχνίδι που λέγεται One Hand Clapping. Έχει περίεργο τίτλο, έτσι το ονόμασαν, δεν ξέρω γιατί. Το παιχνίδι μας λέει ότι θέλει ακουστικά, μικρόφωνο και φωνή. Τελευταία φορά που τσέκαρα τα είχα όλα, οπότε πάμε να δούμε. Είναι ήσυχη. Όπα, ακούω τη φωνή μου. Έχω επιστροφή, λίγο κάπως θα το φτιάξουμε αυτό. Μην κουνιέσαι και μην μιλάς. Έχει και reverb. Αυτό είναι περίεργο. Το παιχνίδι τώρα μου λέει τραγούδα. Κοίτα, εγώ μπορώ να μιλήσω απλά. Αν και θα μπορούσα να έλεγα κάτι χριστουγεννιάτικο. Δεν ξέρω, να έλεγα τα κάλαντα, ρε παιδί μου, αυτό, κάτι τη πρωτοχρονιά. Επίσης, χαμήλωσα τη φωνή μου για να μην την ακούω και τρώω audio jam για να μπορέσω όντως να μιλάω στο βίντεο. Παρ' όλα αυτά, είμαστε αυτό εδώ πέρα το πράγμα που μάλλον φαίνεται τραγουδάει επειδή μιλάω, ε. Ναι, όταν το βουλώνω, σταματάει. Και πάμε κάπου. Πού πάμε? Όχι από εδώ, μάλλον. Sing to light the way. Εντάξει, sing. Τέλο πάντων, μιλάω εγώ τώρα. Πολύ βολικό να μιλά, ρε παιδί μου, και να βγάζει ρεύμα. Δώσ' μου φως, δώσε λίγο φως. Μπορώ να, απλά να μιλάω. Εντάξει, όλα καλά. Δεν χρειάζεται τραγουδά, παιδιά. Τη γλιτώσαμε όλοι μας, νομίζω. Εγώ, το Ρεζιλίκη, εσείς να με ακούτε, οπότε όλα καλά. Αυτές οι μαύρες φιγούρες, μάλλον είναι κακοί του παιχνιδιού ή κάτι, δεν ξέρω. Τι θες εδώ τώρα? Α, θέλω να τραγουδάω. Έτσι θα το πηγαίνουμε. Α, θα το πηγαίνουμε στο μιλητό τώρα. Αυτό θα γίνει. Να μου πεις, Γιάννη, αυτό έλεγε το παιχνίδι από την αρχή. Δηλαδή δεν έχουν κάνει κάτι λάθος. Ωραία, από όσο έχω καταλάβει, σε αυτή τη φάση πρέπει να είμαστε ο ηλεκτρολόγος της πόλης. Και μάλλον είμαστε ο μόνος γιατί όλοι οι υπόλοιποι είναι πολύ χειρότεροι. Δηλαδή όταν μιλάνε δεν ανάβουν πράγματα. Έχει χαλάσει το ρολόι, μην ανησυχείτε, παιδιά. Του πω μια μαντινάδα να φτιάξει. One hand clapping, ok. Καλησπέρα, παιδιά. Είστε. Να πάω από. Θα πεθάνω να πάω από εδώ, ε. Να μην πάω δηλαδή, μου λέτε. Δηλαδή και από πού να πάω μετά είναι, ρε παιδιά, το θέμα. Από πού να πάω. Α, όχι, είναι εντάξει, απλά με κοιτάνε περίεργα. Είναι σε φάση. Λογικά είναι οι άλλοι ηλεκτρολόγοι. Καταλαβαίνετε. Αυτοί πρέπει να είναι οι ανταγωνιστές μας. Οι actual ηλεκτρολόγοι που δεν έχουν αυτό με τη φωνή που έχω εγώ. Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι είναι η ζωή, εντάξει. Γεννήθηκα με αυτό το χάρισμα, συγγνώμη. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα κουτί. Α, το σηκώνω και αυτό με τη φωνή μου. Α, πάρα πολύ βολικό. Έλα μαζί μου κουτί. Έλα, κάπου θα πάμε. Ωραία, άμα αφήσω το κουτί. Κοίτα, εδώ μίλησα και ανέβηκε το κουτί. Λοιπόν, δεν μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, okay. Αν πρέπει να αφήσω το κουτί εδώ κάτω, απλά πρέπει να κλείσω το στόμα μου και να μην βγάζω ήχους και θα μείνει. Και μετά πάμε πάνω. Χα, δεν προλάβει το κουτί. Συνεχίζουμε. Καλή φασούλα γενικά. Πες μου ότι ενεργοποιώ το σανσέρ με τη φωνή. Όχι, δεν νόμιζα ότι θα γινόταν. Δεν έγινε. Αλλά αυτό το ενεργοποιώ σίγουρα με τη φωνή μου. Δηλαδή είναι αυτό. Μπορεί να πούμε πρώτο όροφο, α πούμε, και να μα πάει. Πολύ βολικό. Μπράβο. Εδώ τι κάνουμε. Παίρνουμε κάτι. Κάτσε λίγο, θέλει ακόμα. Δώσ' του. Κι άλλο θέλει. Θα σκάσω, δεν μπορώ άλλο να μιλήσω. Δηλαδή τώρα, αν ανέβω εγώ εδώ, α, εσύ με πας πάνω, αλλά ως εδώ. Α, πάρα πολύ βολικό αυτό. Ε, κουτί μου, έλα εδώ. Πάμε. Μπράβο, και μπορώ να το πάρω και μαζί μου. Αυτό το κουτί εδώ. Το κουτί δεν δουλεύει. Λοιπόν, άσε αυτό εδώ κάτω. Α, τώρα δουλεύει. Ε, κάτσε, θα φτιάξουμε σκάλα. Είναι από τα λίγα παιχνίδια που δεν μπορώ να μιλάω όταν ανεβαίνω σε πλατφόρμες, εντάξει, γιατί βλέπεις έρχεται και η πλατφόρμα μαζί μου. Είναι λίγο δύσκολη η φάση. Ωραία, εδώ ανεβαίνουμε πάνω. Πάω εδώ, το φορτίζω αυτό. Εν τω μεταξύ, παιδιά, αν δεν σταματήσω να μιλάω, μάλλον θα έχω μαζί μου σε όλο το παιχνίδι αυτό το κουτί. Μπορεί να είναι χρήσιμο, όμως δεν ξέρεις ποτέ. Το άφησα εκεί πάνω, το αποχωρίστηκα. Ελπίζω να μην το θέλω όντως, ρε παιδί μου, γιατί έκανα ολόκληρο ταξίδι και το άφησα εκεί πέρα δίπλα. Α, άλλο κουτί. Άστο εδώ. Φανταστικά νέα. Ωραία, μπορείς να. Κουτί, δεν σε χρειάζομαι άλλο, ρε. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το. Τα ίσους που έχουν αυτά. Αυτό τι γίνεται. Μου κάτι χαλάσει εδώ και δεν μπορώ να του μιλήσω να δουλέψει, ρε παιδί μου. Και δεν ξέρω τι άλλο θέλεις από μένα τώρα. Αυτό δεν πάει και κάτω εδώ μεταξύ. Πρέπει να πάω κάπου αριστερά, μάλλον. Περίμενε, θα το βρούμε. Έλα εδώ, κουτί. Πήγαινε λίγο από εδώ. Ποιο εδώ σε θέλω. Μπράβο, άστο. Και να πάρω και το μικρό. Έλα εδώ κι εσύ. Έλα εδώ να κάτσουμε δίπλα. Κάτι πρέπει να γίνει από εκεί από τα αριστερά. Κάπου πρέπει να πάω να βάλω τις φωνές πάλι. Το κουτί το άλλο έχει τρομάξει. Ταραγμένο. Από εδώ απλά φεύγω. Αυτή ήταν η φάση μου. Α, το άλλο δεν το φτιάχνουμε. Ωραία. Περιμένω να έχει και διαλόγους εντωμεταξύ το παιχνίδι. Α, τι έπαθα εδώ πέρα. Συγγνώμη, δεν τραγούδισα για να ανέβει αυτό. Δεν κατάλαβα γιατί έπεσα. Α, με βλέπουν αυτοί. Τι του βράζει, κάνω. Μη. Τώρα θα ξαναβγουν από εδώ από το παράθυρο. Ωραία, πάμε του γουρού τώρα ευθεία. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς πώς δουλεύει αυτό. Βγαίνουμε, τρομάζουν, πάω. Οπ. Πρέπει να μην μιλάω, μάλλον ή κάτι, δεν ξέρω. Περνά. Μπράβο. Είναι το πιο surreal βίντεο που έχω κάνει ποτέ στο YouTube και έχω κάνει πάρα πολλά βίντεο, παιδιά. Έχω κάνει πάρα πολλά βίντεο. Μέχρι να σκεφτώ εντωμεταξύ, είδατε με το «ε». Το «ε» δεν το έκανα επειδή σκεφτόμουν, ήταν επειδή ανέβαινα πάνω. Ξεκάθαρα και πήρα και ένα κουτί μαζί μου επειδή μιλάω καθώς κάνω βίντεο. Πολύ ενδιαφέρον θα βγει αυτό. Μισό λεπτάκι. Ωραία, ξέρεις τι. Κουτί μου, έλα λίγο. Κάτσε εδώ. Όχι εκεί πάνω, ρε κουτί. Με κατέστρεψες. Λοιπόν, ας το κουτί κάτω. Α, μπράβο. Εν τω μεταξύ έχει πλάκα γιατί. Και καλά, ρε παιδί μου, στο παιχνίδι πρέπει να τραγουδάς. Αλλά και το κάνει δουλειά. Οπότε, έλα πίσω. Μίλαγα, έλα πίσω. Δεν πρόλαβα να ανέβω. Πάμε πάνω.
Λοιπόν, ναι. Okay. Τουλάχιστον σε αυτό το βίντεο, επειδή μου είναι η φάση ότι συνήθως μου λένε ότι μιλάς πολύ. Σε αυτό το βίντεο δεν γίνεται. Παιδιά, αναγκαστικά πρέπει για να λειτουργήσει το παιχνίδι. Εντάξει, αν δεν μιλάω, δεν λειτουργεί το παιχνίδι. Με συγχωρείτε, δεν μπορώ να πατάω απλά κουμπιά. Εδώ τι έχουμε. Α, εδώ πρέπει να πω κάτι, ρε παιδί μου, να πω κάτι μεγάλο. Έχω βρει μια συνταγή με μελομακάρονα από τον Άκη Πετρετζίκη. Βάζουμε τα υλικάκια το σιρόπι εκτός από το μέλι να βράσουν. Αυτοί τι θέλουν τώρα από μένα, ρε παιδί μου. Ποιο είναι το πρόβλημά τους που σκάνε εδώ πέρα και με ενοχλούνε. Λοιπόν, παιδιά, το βρήκα. Πρέπει να πηγαίνω εδώ και όταν. Οπ. Εντάξει, δεν μας χρειάστηκε ο Πετρετζίκης, τον έχω δίπλα παρόλα αυτά. Για μία ώρα ανάγκης, εντάξει, αυτό. Απ. Ωραία, πηγαίνουμε παρακάτω. Τι έχουμε εδώ, έχουμε ένα σανσέρ. Το οποίο δεν δουλεύει με φωνή, δουλεύει με βαρύτητα. Α, εδώ απλά είμαστε, συνεχίζουμε τη συνταγή. Σημειώστε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε το σιρόπι 3-4 ώρες πριν. Α, άνοιξε, δεν πειράζει, συνεχίσουμε πιο μετά. Αρχίσουμε να φτιάχνουμε τα μελομακάρονα για να προλάβει να έχει κρυώσει όταν βγουν τα μελομακάρονα μας από το φούρνο. Μόλις το. Ωραία, μια χαρά. Α, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, μπράβο. Δεν ξέρω αν του ενοχλώ επειδή είναι βράδυ και φωνά. Α, μόλις πέσαμε. Λοιπόν. Είναι κάποιοι αυτό, έχουν κάνει ένα συνδικάτο τώρα όλοι οι ηλεκτρολόγοι και προσπαθούν να με διώξουν, το οποίο είναι πάρα πολύ λογικό. Αλλά όσο τραγουδάω, τους διώχνω. Αυτή είναι εδώ πέρα η φασούλα που παίζει. Λογικά αυτό είναι. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω, παιδιά. Δεν ξέρω τι θα γίνουνε. Α, με έχει πιάσει λίγο τώρα, βέβαια. Τα βλέπετε ότι ναι. Οκ, θα μοιραστούμε τις δουλειές. Α, πρέπει να ανέβει αυτό πριν έρθουν. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Α, κάτι. Μελομακάρονα. Πού είχαμε μείνει. Ανακατεύουμε και αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει. Του σκότσα, παιδιά, με το μελομακάρονα. Δεν το περίμενα ποτέ. Το πήγε καταπληκτικά. Πάμε παρακάτω. Λίγο αργούσε αυτό να ανέβει. Και κάπου αγχώθηκα. Παρ' όλα αυτά. Εδώ αυτό το σπάω με τη φωνή μου, Α, μπράβο. Δηλαδή σπάσε. Σπάσε. Μπορεί να το κάνει και σαν σπέλ αυτό. Νιώθω λίγο λε και είμαι στο Χάρι Πότερ. Σπάσε δηλαδή. Μπράβο. Και από εδώ που πάω. Α, κάπου έπεσα. Ωραία. Έχουμε πάλι αυτά τα φοβερά ασανσέρ. Πάμε. Απλά τώρα είναι λίγο πιο μεγάλη διάρκεια. Ναι, αυτό γενικά το παιχνίδι, άμα κρατάει 8 ώρες, μετά είναι λες και έχεις γυρίσει, ξέρω εγώ, από γήπεδο, ας πούμε. Δεν είναι από τα παιχνίδια που λες θα ανοίξω απ' έξω χαλαρά. Όχι, πρέπει απλά να μιλάς συνέχεια. Ή να τραγουδάς, ό,τι θες, ρε παιδί μου, ό,τι θέλει ο καθένας. Εδώ τι κάνουμε, κάτι. Α, έχω σπάσει εδώ κάτι ξύλα σπάω. Έπρεπε να πάω εδώ για να τα σπάσω. Α, για να γίνει αυτό. Είμαστε κάπου στο Big Ben ή κάτι. Α, εδώ όσο μιλάω, γυρνάνε αυτά και αλλάζει η ώρα. Ωραία, άρα εγώ πρέπει να μιλάω, να το αφήσουμε 12. Εδώ είναι 12. Δεν ξέρω, βασικά όχι, δεν πρέπει να το αφήσουμε 12. Πρέπει να το αφήσουμε κάτι, ώστε να μπορώ να ανέβω πάνω του. Σωστά, οπότε ξαναπάμε εδώ. Και αρχίζουμε και περνάει η ώρα. Και περνάει η ώρα, περνάει. Απ! Ωραία, ξέρεις τι, αυτό εδώ είναι βολικό actual τελικά, γιατί μπορείς να ανέβεις πάνω του από ό,τι φαίνεται. Άρα εγώ μπορώ να πάω εδώ και να μπω εκεί μέσα. Όλα καλά πήγανε, παιδιά. Εντελώς ότι να είναι λίγο η φάση εδώ με το platforming. Περίμενε, γιατί τώρα έχουμε ρολόγια. Όσο μιλάω εδώ, ας πούμε, μπορεί να γίνει καμιά έκρηξη. Κατέβα κάτω εσύ. Ωραία, τώρα πάμε πάνω. Και αφού πάμε πάνω, περνάμε από εδώ και κάτι θα γίνει εδώ. Το οποίο. Α, θέλουμε κάποιο δίκτυο εδώ πέρα. Μισό λεπτό το φτιάξουμε τώρα. Μισό. Έλα. Λίγο. Εδώ είσαι. Έπρεπε να πω και το εδώ είσαι, ας πούμε. Κατάλαβες. Δεν μου φτάνει. Τέλος πάντων. Πάμε πάλι. Εδώ είμαστε καλά. Εδώ είμαστε μια χαρά. Πατάμε εδώ πέρα πάνω. Ανεβαίνουμε και πηδάμε απέναντι. Και πάμε γενικά κάπου πάνω τώρα. Δεν ξέρω πού πάνω. Κάπου ψηλά είμαστε. Βλέπουμε όλη την πόλη. Τραγουδάμε. Είναι ακόμα βράδυ. Δεν ξέρω τι φάση. Δεν μας νοιάζει από ό,τι φαίνεται για τους υπολείπους. Και τώρα εδώ είναι το Leap of Faith, αυτή είναι η φάση. Μου θα αρχίσουμε να πετάμε επειδή τραγουδάμε. Α, ωραίο αυτό. Μπράβο. Έχουν επιστρέψει αυτοί, έτσι. Έχουν επιστρέψει δυνατότεροι. Αυτό συμβαίνει. Α, έρχεται το σκοτάδι να με διαλύσει. Δεν ξέρω. Ναι, οι άλλοι ηλεκτρολόγοι είναι απλά σαντισμένοι μαζί μας, γιατί εντάξει, οκ. Okay, έχουμε αυτό το χάρισμα, ρε παιδί μου. Οπότε είμαστε πολύ πιο αποδοτικοί στη δουλειά μας. Εγώ τους καταλαβαίνω, να σου πω την αλήθεια σε αυτή τη φάση. Τι θέλετε από μένα, μήπως θα τραγουδήσω. Όχι, δεν τραγουδάει από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή. Απλά θα μας καταπιεί το σκοτάδι. Α. Είμαστε στην έρημο του ντουέτου. Ουσιαστικά περάσαμε το πρώτο level αυτήν την φάση και τώρα πέφτουμε στην έρημο επειδή μας έριξε αυτό το πράγμα. Αλλά μας έπιασε κάτι άλλο, παιδιά. Και λογικά εδώ, άμα μιλάω, αυτό πάει πάνω. Αν δεν μιλάω, πάει κάτω. Single low note. Α, πρέπει να κάνω τίποτα. Μπάσω τώρα. Αυτή είναι η φάση. Α, τώρα single high note. Τι να κάνω, ρε παιδί. Συγγνώμη, δεν ήξερα, ρε παιχνίδι, ότι έπρεπε. Sing the notes you hear. Α, πρέπει να έχω πάρει κάποιο πτυχίο, ας πούμε, πάνω στη μουσική για να παίξω αυτό το παιχνίδι. Αυτό είναι. Ναι, ίσως η φωνή μου να έχει μόνο low notes, να μην έχει high. Αλλά λίγο ανεβαίνουμε, αλλά το βλέπεις ότι είναι πολύ μπασάτη φάση εδώ πέρα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Λέω να αφήσω το παιχνίδι κάπου εδώ. Γενικά το concept έμοιαζε να έχει πλάκα. Όσο παίζεις, βέβαια, σου φεύγει η φωνή όντως. Επίσης έχει και αυτό. Αν ρε παιδί μου τραγουδάς και σ' αρέσει το τραγούδι, ενδεχομένως αυτό το παιχνίδι είναι για σένα. Για εμένα σίγουρα δεν είναι παρόλα αυτά. Εσείς όμως τώρα τι μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε να κάνετε subscribe εδώ στο κανάλι στην Φάντασμα, να σε κάνετε την περιγραφή για τα υπόλοιπα social media, ώστε να ενημερώνεστε για τα νέα της ομάδας. Επομένως ευχές για ένα καλό 2022 και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Αντίο σας.